Στη Γαλλία, μετά το πρώτο σοκ από τη νίκη της Λεπέν, ήρθαν οι αντιδράσεις. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, λοιπόν, διαδήλωσαν στο Παρίσι ζητώντας δράση κατά της ακροδεξιάς. Με κεντρικό σύνθημα «Γαλλία ξύπνα», χιλιάδες νέοι μαθητές και φοιτητές κατακλείζουν τους δρόμους του Παρισιού. Διαδηλώνουν ενάντια στη νίκη του ακροδεξιού εθνικού μετόπου της Μαρίν Λεπέν. Είναι οργισμένοι, καθώς το 30% των νέων κάτω των 35 ετών ψήφισε το κόμμα της Λεπέν στις ευρωεκλογές. Δηλώνουν ανοιχτά την αντίθεσή τους. Η αστυνομία κάνει λόγο για τουλάχιστον 4.000 διαδηλωτές, αλλά οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στους 8.000. Et ne pas oublier qu'il y a des que derrière le discours anti-européen, il y a aussi un discours xénophobe et de peur et du rejet de l'autre qui me semble complètement improbable dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en fait. Ανάλογες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Την ανησυχία του για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος στο άτυπο Συμβούλιο Γενικών